Καλώς ήρθατε. Είδες πως αλλάζει, ρε παιδί μου, η διάθεση πολλές φορές. Αλλάζει πάρα πολύ η διάθεση. Πως χαμογελάς αν είσαι κοντά στους ανθρώπους με ενέργεια θετική. Για σένα το λέω. Για μένα το λέω. γιατί εγώ θα πετούσα και θα σήκωνα το γάτι και θα έλεγα ότι η Λίτσα μας. Μα εννοείται για εκείνη το έλεγα. Είναι ένας εξαιρετικά χαμογελαστός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που λαμβάνει και δίνει πάρα πάρα πολύ αγάπη. Ακριβώς. Και φίλες και φίλοι, πριν σπεύσουμε να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, να πούμε ότι θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε όλο αυτό που σήμερα γιορτάζουμε, σε όλο αυτό που σήμερα πρεσβεύουμε και τηλεοπτικά και μαθαίνουμε πράγματα, διότι έχουμε μια πολύ σημαντική, πολύ ουσιαστική πληροφορία να σας δώσουμε. Ειδικά για όσους εσάς, όσοι από εσάς έχετε κατοικίδιο, γατούλα ή σκυλάκο. Βεβαίως. Α, νέα δεδομένα στην πόλη μας. Είναι μέλος της οικογένειάς μας και θέλουμε το καλύτερο για εκείνο, όπως θέλουμε για τα παιδιά μας, όπως θέλουμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι. Θέλουμε να τα εμπιστευόμαστε σε κάποιον που τα αγαπά, τα προσέχει και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα από την καρδιά του για να είναι ευτυχισμένα και υγιή. Συμφωνώ πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Λίτσας Grooming Saloon και κοντά μας έχουμε την Ευαγγελία Ζωγραφιστού. Ευαγγελία, καλώς όρισες. Χρόνια πολλά. Και σε εσάς χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο που σήμερα γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Τα κατάφερες, δηλαδή θα σου μιλάμε στον Ενικό. Εννοείται θα μου μιλάτε στον Ενιακό για να νιώθω και εγώ άνετα. Τη είπα ότι ο πληθυντικός ευγένειας είναι ένα βασικό κομμάτι καταρχάς, τώρα εδώ. Καταρχάς πρέπει να αφήσουμε και το Λίτσα να τη λέμε μαμά Λίτσα. Μαμά Λίτσα, το έχω. Εύκολο. Όσοι θα φύγουν βεβαίως από τον καταπληκτικό αυτό χώρο που απευθύνεται στα κατοικίδια μας, με τόση αγάπη έχετε δημιουργήσει και δίνετε, όσοι φεύγουν από εκεί λένε ήμασταν στη μαμά Λίτσα. Όλοι μαζί. Παιδιά, ποια είναι η μαμά Λίτσα. Σε πρώτο μαμά πληθυντικό μιλάμε. Τη φέραμε να τη γνωρίσουμε. Εδώ είναι η μαμά Λίτσα, αλλά η ομάδα μας δεν είναι. Είναι η οικογένειά μας μέσα σε αυτό το κατάστημα, στο χώρο μας. Δεν μ' αρέσει να λέω κατάστημα, γιατί ο χώρος και όπως είμαστε στο σπίτι, έτσι είμαστε και στο μαγαζί. Mm. Είναι η μαμά Λίτσα, ο μπαμπάς Ηλίας, είναι η κόρη η Χρύσα. Τεράστια συνταγή επιτυχία αυτό γενικότερα. Κοίταξε, κάθε συνταγή επιτυχίας έχει όμως και πάρα πολλές δυσκολίες. Σίγουρα. Πριν ξεκινήσει, γιατί αφήσαμε εγώ και ο σύζυγός μου την ασφάλεια μιας σταθερής καλής δουλειάς για να φτιάξουμε ένα χώρο να υποδεχόμαστε τις αγάπες σας που γίνονται αγάπες μας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, όταν έρχεται ένα ζώο, εκείνη τη στιγμή το βλέπουμε δικό μας, μας τα αφήνεις. Και είναι δικό μου εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να το διαχειριστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να έχω. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ίσως είναι και δύσκολο στο μυαλό κάποιου να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πως δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι, αφήνει την ασφάλειά του, ό,τι είχε κατακτήσει μέχρι πρότινος, για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Εγώ σου είπα και πριν, η δική σου ιστορία είναι success story. Από εκείνες τις στιγμές που πρέπει να ακούς τι συμβαίνει γύρω σου για να κάνεις αυτό που αγαπάς. Και εσείς το έχετε κάνει πράξη σε έναν χώρο, όπως λες και εσύ και θα συμφωνήσω απόλυτα, που είναι τόσο σωστά δομημένος και οικείος, και όχι μόνο για τον τράποδο φίλο μας, αλλά και για όλους εμάς που θα έρθουμε μαζί με το ζωάκι μας και θέλουμε το καλύτερο δυνατό για το ίδιο. Να μάθουμε έτσι και περισσότερο για τις υπηρεσίες, που είναι πολύ ουσιαστικό, να ξέρει κάποιος ερχόμενος εκεί τι πρόκειται να αντιμετωπίσει. Πρόκειται να αντιμετωπίσει πρώτα εμένα. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το δεξί. Λοιπόν. Σας υποδεχόμαστε με όλη την καλύτερη διάθεση. Ποτέ δεν θα πάμε στο χώρο μας, ούτε κατσουφιασμένοι, ούτε στεναχωρημένοι, ούτε και να έχουμε, τα αφήνουμε απ' έξω. Όλα μπορούμε να τα διαχειριστούμε και επειδή έρχονται... Και δύσκολες προσωπικότητες και χαρακτήρες κατοικιδίων, που μπορεί, έτσι που έρχονται, αλλά κατευνάζονται κατά κάποιο τρόπο. Έρχονται έχεις τον τρόπο, μια μαγεία, ένα χέρι, πώς δεν θα ξέρω, πεις όχι, μάτια, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι κάνεις. Όχι, όπως μιλάς έναν άνθρωπο, μιλάς και σε αυτά. Έχουν φοβερή ενσυναίσθηση τα ζώα. Φοβερή. Με το που τα πλησιάσεις, το vibe σου το πιάνουν αμέσως. Αμέσως, δεν υπάρχει. Αν εγώ κάποια μέρα έχω κάποια ταραχή, αυτό το βλέπεις ότι είναι μαζεμένο. Αν εγώ το ανοίξω τα χέρια μου, το χαϊδέψω, το ακουμπήσω, το φιλήσω εκεί στη μητούλα του, το έχω λύσει. Αυτό ακόμα χρειάζεται... και το πιο επικίνδυνο. Που μπορεί κάποιος να νομίζει. Χρειάζεται συγκεκριμένη εκπαίδευση από τη δική σου την πλευρά, εννοώ το να μπεις διαδικασία να ψάξεις, είτε να το σπουδάσεις στα σεμινάρια. Εννοείται, για εννοείται, να είσαι ιδιωτική έτοιμη σχολή να αντιμετωπίσεις. Τελειώνεις, που πρέπει να γνωρίζεις πώς να διαχειριστείς. Έτσι. Και το grooming. Τελείωσε και τη διατροφολογία ζώων και την ψυχολογία ζώων. Το grooming, να πούμε στον κόσμο, ότι έχει να κάνει με τον καλοπισμό και όχι μόνο. Καλοπισμός ο οποίος δίνει και υγεία στο ζώο. Υγιεινή είναι το πρώτο. Εκεί έχουμε μάθει να βλέπουμε το εξωτερικό. Το βασικό είναι το εσωτερικό όμως.
και το σημαντικό είναι έχουμε στο σπίτι μας. Μεταφέρει απ' έξω, πάνω του, πολλά πράγματα. Άρα αυτό θα που... μας δείξεις και τον τρόπο γενικότερα, το πώς θα συμπεριφερθούμε απέναντι σε ένα κατοικίδιο το οποίο... Έχουμε μία... Παίρνουμε κατοικίδια και δεν γνωρίζουμε καν τι σημαίνει. Παίρνουμε ένα μαντεζάκι. Παράδειγμα, ωραία, πολύ συχνό, μικρά, που θέλουμε τα παιδάκια μας. Το πρώτο που πρέπει είναι μετά τον κτηνίατρο να συμβουλευτούμε ένα γκρούμερ, που έχουμε πάρα πολλά γκρούμινγκ στο Ηράκλειο και αντάξια, να μας ενημερώσουν η κάθε ράτσα, κάθε φυλή, τι ακριβώς ανάγκες έχει. Και τι προϊόντα χρειάζεται στην ουσία, γιατί υποθέτω για το κάθε σκυλάκι ή γατάκι υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα, όπως και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε, καθένα μας κάτι άλλο. Να γνωρίζουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτάμε κάποιον που ξέρει, δεν είναι ντροπή. Όχι, είναι γνώση στην οποία επενδύουμε. Περνάνε από το χώρο μας πάρα πολλοί, οι οποίοι λέει τώρα πήρα αυτό, τι κάνω, και τους λέμε ένα, δύο, τρία βήματα, αυτά γίνονται στο σπίτι. Τα υπόλοιπα είναι πονοκέφαλο στο σπίτι. Και εμείς απλά είμαστε τον τεπών σας. Λίτσα, σας βρίσκουμε στην διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 102 και Μελίνας Μερκούρη 2. Ναι. Σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο που περιέγραψε προηγουμένως και η Χριστιανά. Έχουμε τα πάντα υπηρεσίες και προϊόντα για τα κατοικίδια μας, για το grooming τους γενικότερα. Διαθέτει και την εξαιρετική υπηρεσία του pet taxi, δηλαδή το να μεταφερθεί, της μεταφοράς του κατοικιδίου μας από το σπίτι και στο δικό σας χώρο και πάλι πίσω. Υπάρχει τόσος φόρτος εργασίας στην καθημερινότητά μας που λες δεν προλαβαίνω, να πάω τα παιδιά, να πάω τις υποχρεώσεις μου, να πάω και το δικό μου γυμναστήριο αν θέλει κάποια μαμά, και δεν βρίσκω χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το μικρούλι που έχω σπίτι. Εγώ είμαι εδώ. Απαντάς, μπράβο. Οι υπηρεσίες απαντούν σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικογένεια που έχουν στις τάξεις τους για ένα κατοικίδιο. Βεβαίως. Εγώ θα σε ρωτήσω το άλλο και θα πάω λοιπόν στην ουσία, που η ουσία εδώ πέρα τι θέλει. Θέλει πάρα πολλούς, και εγώ είμαι και παθών. Θα πρέπει να σου πω ότι έχω ζήσει την εμπειρία, στην περιέγραψα προηγουμένως, που εμπιστεύτηκα στο παρελθόν για τη σκυλίτσα μου μια αντίστοιχη υπηρεσία, ας πούμε, και δεν γνώριζα το τι γίνεται από τη στιγμή που θα την παραλάβουν, πού θα μπει, πού θα πάει, τι θα υποστεί για να κουρευτεί, για να της κόψουν τα νύχια. Είναι ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία του κατοικιδίου μας, τα οποία νομίζω πρέπει να τα απαντήσουμε. Σίγουρα, όπως και η μέθη είναι ένας μύθος γενικότερα, που κάποιοι ανησυχούν και στρεσάρονται γι' αυτό. Λοιπόν, άκουσε. Εμείς δεν είμαστε κτηνίατροι για να κάνουμε ούτε μέθη ούτε νάρκωση. Mm-hmm. Είμαστε γκρούμερ. Η οποία τι σημαίνει? Ότι εμείς πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να διαχειριστούμε. Είτε είναι ζωηρό, είτε είναι επιθετικό, είτε είναι ήρεμο, είτε είναι γέρικο. Θα πει κάποιος ποιους τρόπους. Είτε είναι μωρό την πρώτη φορά. Συμπεριφορικά μόνο? Ναι. Ποντάροντας την ψυχολογία του ζώου περισσότερο. Είμαστε 8 μήνες στο χώρο μας και μας έχουν φέρει έξω από την πόρτα και μας λένε, σας παρακαλώ, επειδή είναι επιθετικό, θέλω να μου βάλεις... Πάρτε το. Μου λέει, βάλ του, πριν το βάλω μέσα, βάλ του. Λέω, αν θα πήγαινες εσύ σε ένα κομμωτήριο. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολη περίπτωση. Και του έβαζε και σου βάζανε ένα φήμωτρο. θα ένιωθες καλά πριν μπει σε ένα χώρο? Χειρότερα από ό,τι ένιωθες πριν. Πολύ πιο επιθετικό. Το βάζουμε μέσα, θα βλέπει. Γι' αυτό λέμε ότι τα ζώα έχουν συνέστηση. Σε νιώθει πως το πλησιάζει, το νιώθει πως το αγγίζει. Ακόμα υπήρχαν κάποιοι που μας δαγκώνουνε. Με το που θα σε δαγκώσει ο σκύλος, εάν εσύ δεν του κάνεις κάτι επιθετικό, αμέσως και το χαϊδέψεις αντιθέτως, βλέπεις ένα άλλο ζώο. Γιατί στεναχωριέται για αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή και αντιλαμβάνεται ότι δεν ήταν η σωστή κίνηση τελικά. Είναι και η άμυνά του. Να ξέρεις ότι αυτά που κάνουν επίθεση είναι επειδή φοβούνται. Mm. Και είναι δυνατόν. Βλέπει τον αγαπημένο του να το αφήνει σε ένα ξένο χώρο. Έχει το άγχος του αποχωρισμού. Ναι, πολύ σωστά. Σημαντικό. Μετά, εμείς στο κατάστημα γύρω-γύρω έχουμε ανοιχτές τσεμαρίες. Μπορείς εσύ, χωρίς να σε βλέπει, γιατί κάποιες φορές και αυτό είναι αρνητικό, γιατί σου λέει γαυγίζει, αλλά πάρε με. Έτσι. Αλλά εσύ μπορείς να βλέπεις όλη τη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί και σου λένε, ξέρεις, εγώ θέλω να βλέπω. Πόσο μπορεί να διαρκέσει όλη αυτή η διαδικασία? Το απλό μας μπάνιο, ναι, που είναι δύο σαπουνάδες, η μία καθαρίζει, η πρώτη βγαίνει βρωμιά, η δεύτερη καθαρίζει, η τρίτη είναι με τη μαλακτική. Εξαρτάται μετά αν έχει βούρτσισμα δοντιών, αν έχει άδειασμα προκτικών αδένων. Νιχάκια, να κόψουμε. Ναι. Αυτό είναι, σου λέω, την πρώτη υπηρεσία που είναι το μπάνιο. Την πιο απλή διαδικασία. Εξαρτάται πόσο πυκνότριχο είναι. Αν έχει πάρα πολύ πυκνοτρίχωμα, διαρκεί το στέγμα πάρα πολύ. Το λιγότερο δυνατό είναι μία ώρα μόνο το μπάνιο. Α, μόνο αυτό.
Επίσης τώρα, αν εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία και μόλις έχει φτάσει έτσι στη ζωή μας, μόλις έχει έρθει ένα ζωάκι, κάθε πότε εμείς έχουμε στο μυαλό μας ή σημειώνουμε τουλάχιστον ότι πρέπει να το περιποιηθούμε, και το λέω εγώ που δεν έχω ζωάκι και δεν ξέρω, αν μου συμβεί, πρέπει κάποιος να με ενημερώσει ότι η Χριστιανά έχει το νου σου κάθε, δεν ξέρω, δύο εβδομάδες, λέω τώρα έχω ένα παράδειγμα, πρέπει να το πηγαίνεις. Πάλι εξαρτάται το πού βρίσκεται το ζωάκι μας, τη φυλή, τις ανάγκες του. Εμείς λέμε κατά μέσο όρο κάθε μήνα είναι πάρα πολύ σωστό να φροντίζουμε. Εμείς κάνουμε κάθε μέρα, κάθε ποτέ μπάνιο. Αυτό κάνει κάθε μήνα. Ναι. Οι ρήποι που έχουμε έξω, αυτά που βγαίνουν έξω και γιατί περπατάνε. Υπάρχει και αυτός ο μύθος που λέει ότι τελικά τα σκυλιά δεν πρέπει να τα κάνεις μπάνιο συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει. Συνέχεια. Κάθε ενώ μήνα καμία είναι. Φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα δεν τα κάνεις. Υπάρχουν δάνειο. Πάρα πολλοί, υπάρχουν. Επειδή τους θέλουν να είναι πάντα καθαρά. Υπάρχουν όμως τα προϊόντα αυτά που είναι υποαλλεργικά και δεν επηρεάζει το pH του σκύλου. Άρα δεν επηρεάζει γενικότερα, άρα κακό δεν κάνει. Κακό δεν θα κάνει. Όχι, γιατί όταν έχεις το σωστό προϊόν, στην κατάλληλη φυλή, κατάλληλη ράτσα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Θέλει σωστή διαχείριση και της υπηρεσίας και των προϊόντων. Οι γατούλες τι περιποίηση δέχονται? Έχουμε γατούλες που κάνουμε μπάνιο. Έχουμε γατούλες που κάνουμε αφαίρεση νεκρού τριχώματος. Mm. Έχουμε γατούλες που κόβουμε τα νυχάκια τους ή τα κάνουμε και όλα σε μια γατούλα. Τα βάφετε κιόλας. Τα νυχάκια εξαρτάται. Άμα θέλουμε τώρα, όχι. Άμα θέλει κόκκινο, έτσι λόγω περίπτωσης. Αλλά να ξέρετε ότι όλα τα ζώα είναι θέμα εκπαίδευσης. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ένα σκύλο, ένα γατούλι, οτιδήποτε, πρέπει από τους πρώτες μήνες, δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον το grooming. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι, άρα τι πρέπει να κάνουμε, να τα εκπαιδεύσουμε και σε αυτό. Πώς εκπαιδεύεις να πάει στην μπάνα του, πώς εκπαιδεύεις να βγαίνει τη βόλτα του, έτσι είναι και το grooming. Άρα είναι μια τακτική επαφή, θα πρέπει να παγιωθεί μια τακτική επαφή που την έχει ούτως ή άλλως ανάγκη το σκυλί, βεβαίως, το γατί. Βεβαίως. Γιατί αναφερόμαστε δική του υγεία. Το grooming του δίνει υγεία. Τελειώσαμε. Υγιεινή είναι και για μας που είμαστε όλη μέρα αγκαλιά. Όλη μέρα στο χώρο μας, ανεβαίνει στους καναπέδες μας, στο κρεβάτι μας. Όλα αυτά. Εδώ μεταξύ πολλοί έρχονται και τι βλέπουνε, τους ενημερώνουμε ότι έχουν ζουζουνάκια. Και αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έχουν ζουζουνάκια. Αυτά τα ζουζουνάκια μετά εξαπλώνται και στο σπίτι. Βέβαια. Και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Μα είναι φροντίδα και το ζωάκι. Έχω την αίσθηση ότι το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό μιλάμε εμείς πρώτα απ' όλα για υγιεινή. Έτσι. Και σε δεύτερο να κοιτάμε, και εννοείται ότι σίγουρα είναι σημαντική η εμφάνιση, σίγουρα, αλλά πρώτα είναι η υγιεινή, γιατί από ένα τσίμπημα ψηλού μπορεί να αποκτήσει δερματικά, να αποκτήσει πολλές αρρώστιες. Να μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για το pet shop, γιατί και εσείς δεν εφησυχάζεστε ποτέ, δεν κάθεστε ήρεμοι, όλο κάτι θέλετε και να όλο κάνετε, θα φτιάχνουμε. Θα φτιάχνετε κι άλλο. Εννοείται, είμαστε ανήσυχα πνεύματα εμείς. Λοιπόν, έχουμε ένα κομμάτι pet shop με επιλεγμένα προϊόντα. Μας αρέσει αυτό που έχουμε να το δοκιμάζουμε πρώτα στα δικά μας ζωάκια, να δούμε πώς αντιδράει, πώς λειτουργεί και μετά να το δίνουμε στους φίλους μας, γιατί όλοι φίλοι μας είναι και χαιρόμαστε πάρα πολύ στους 8 μήνες που έχουμε κάνει τόσους πολλούς καλούς φίλους μέσα από εκεί. Και πού είστε ακόμα. Ανανεώνονται, δεν το συζητώ και να παραπάνω ότι αντιλαμβάνω την αγάπη που έχετε εσείς για όλο αυτό που κάνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που αποσαφηνίστηκε σε πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί το ποιος είναι ο ορισμός τελικά του grooming, πού απευθύνεται, ποιες είναι οι υπηρεσίες, τι νιώθει το ίδιο το ζώο κάθε φορά που σημαντικό, θα έρθει βέβαια αντιμέτωπο με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά, είναι επαγγελματίες, επικοινωνούν με το ζώο. Όπως εμείς σεβόμαστε ένας τον άλλον, είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση που περιγράφαμε προηγουμένως. Ναι. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική υπηρεσία του Pet Taxi, η οποία απευθύνεται σε όλους εμάς που έχουμε θέματα χρόνου, που είμαστε με τις δουλειές μας, που είμαστε με τα παιδιά μας στο σχολείο, με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πρέπει να τα αφήσουμε και να κάνουμε και δεν μπορούμε, άμα βρέχει. Γιατί πόσες γυναίκες είναι μεγάλες, οι οποίες έχουμε πελάτες που έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα, είναι μόνοι. Και δεν έχουν το αυτοκίνητο ούτε κάποια βοήθεια. Κάποια βοήθεια. Εδώ είμαστε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα δείχναμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας που κάναμε.
Λίτσα, μαμά Λίτσα, με τις χώρες σου, με την κόρη σου, το γιο σου, το σύζυγό σου. Είστε δικό μας κομμάτι πλέον και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκατε στη ζωή μας τους τελευταίους 8 μήνες. Χαίρομαι. Κατοχυρώθηκε τώρα η σχέση μας. Συγχαρητήρια. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που 8 μήνες μας εμπιστεύεται τις αγάπες του. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που μας στήριξαν από την πρώτη κιόλας στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς να μας αποκαλύψεις τι έχεις κάποιες άλλες και μάλλον έχετε άλλες κινήσεις στο μυαλό σας που θα θέλατε να κάνετε ιδανικά για να ολοκληρωθεί το όνειρο, παύλα, όραμα. Νομίζω ότι δεν ολοκληρώνεται ποτέ, αρκεί να το ψάχνεις συνέχεια και συνέχεια να εμπλουτίζεις και άλλα πράγματα. Είναι και το ξενοδοχείο ζώων το οποίο στο εξωτερικό είναι που... Υπάρχουν ήδη εδώ πάρα πολλά τέτοια, απλά μας αρέσει να επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι της φροντίδας, διότι όταν αρχίζεις και μπερδεύεις πάρα πολλά πράγματα, έτσι, ίσως να μπερδεύεσαι και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι μια συμβουλή για όσους μας παρακολουθούν και μπορεί να κριτικάρουν και να αξιολογούν τις κινήσεις επαγγελματικές κάποιων άλλων συναδέλφων. Αυτό τα λέω εγώ, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε μαμαλίτσα της καρδιάς μας. Ευχαριστώ πάρα καταπληκτική. Εμάς θα μας επιτρέψεις να μεταφερθούμε λίγο πίσω εδώ και να μας περιμένεις να φάμε μαζί το γλυκάκι που μας έφερε. Βέβαια, γιατί γιορτάζεις και εμείς σοκολατάκι. Γλυκούλα η Λίτσα μας. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να σου πω, το κατάλαβες, έτσι. Ναι. Διατροφή, αλλά Λίτσα τώρα εσένα όχι, δεν μπορώ να σου πω.